ζωή. Είναι σαν παραμύθι. Θα συναντήσεις πρίγκιπες που θα έρθουν να σε σώσουν, αλλά και δράκους, έτοιμους να σταθούν εμπόδιο. Μαγική χρυσόσκονη που σβήνει όλα τα προβλήματα, το ξέρεις. Κι εσύ, κι εγώ, δεν υπάρχει. Στο χέρι μας είναι. Μερικές φορές πρέπει απλά να τολμάς. Απρίλιος του 1980. Και η Μαρία θα πάρει τη μεγάλη απόφαση. Σε λίγο φεύγει το λεωφορείο. Όχι, δεν θα πάρω πολλά πράγματα μαζί μου. Δεν θέλω να καταλάβει τίποτα. Έλα, σε κλείνω τώρα. Από στιγμή σε στιγμή μπορεί να έρθει. Σταύρο μου, πρέπει να βιαστούμε. Πού θα πάμε, μαμά? Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Θα σου εξηγήσω στον δρόμο. Ποιο δρόμο? Πες μου, μαμά, πού θα πάμε? Άσε τις ερωτήσεις, γιέ μου. Σε λίγο θα έρθει και ο πατέρας σου. Είναι για το καλό σου. Μαρία! Είσαι πολύ καλά. Σταύρο μου, φεύγουμε τώρα. Θωμά. Τι συμβαίνει εδώ? Πρέπει να μιλήσουμε. Τι έχουμε να πούμε δυο μας, μάτω. Σε πιάσαν τα παλαβά σου πάλι. Και για να έχουμε καλό ερώτημα, για πού το βάλες με τις βαλίτσες? Αυτό ήθελα να σου πω. Θα πάμε να μείνουμε για λίγο στη μητέρα. Το παιδί μου έλεγε τώρα πόσο πολύ του έχει λείψει η γιαγιά και... Σταύρο, αλήθεια λέει ρε. Σου λείψε αυτή η σακατεμένη σκατόγρια? Πουθενά δεν θα πάτε. Αν θέλει να τον δει, ας έρθει εδώ ίδια. Αφού είναι άρρωστη, Θωμά, το ξέρεις ότι δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι. Πρόβλημά της. Ό,τι πεις, Θωμά. Ό,τι πεις. Ας την κρίνια τώρα και βάλε μου τίποτα να φάω. Δεν πρόλαβα να μαγειρέψω. Τι διάολο έκανες όλη μέρα και να μαγειρέψεις? Θέλεις κανένα γκόμενο σπίτι? Αυτή η κατάσταση να φέρεις και γκόμενο, ρε. Τι έκανες, ρε. Αυτό έκανες? Φτιάχνεις τα πράγματα να πάτε στην ανάπηρη την κολόγρια? Σταμάτα! Σταμάτα επιτέλους! Γιατί κόρη μου, τι θα κάνεις, μίλα. Τι, κατάπιαμε τη γλωσσίτσα μας. Μίλα. Τι θα κάνεις? Θες να σας αφήσω το ξύλο πάλι? Όχι, Θωμά. Όχι μπροστά στο παιδί. Γιατί, τι θα κάνεις. Μίλα, ρε, να σε σκοτώσω. Μάνα μου, με μόλοβες σε όλο της το σώμα. Προσπαθούσε να κρυφτεί πίσω από ένα παλιό έπιπλο. Αλλά ούτε αυτό τον σταμάτησε. Θυμάμαι τη μάνα μου, ρε, να κλαίει, να ζητάει βοήθεια. Κι εγώ, να μην μπορώ να κάνω κάτι. Μετά αυτός με κοίταξε. Με κοίταξε στα μάτια. Φοβήθηκα. Έβγαλε τη ζώνη από το παντελόνι και άρχισε να χτυπάει εμένα αυτή τη φορά. Ποτέ μου δεν κατάλαβα το λόγο. Όταν θολώνει το μυαλό, οι λόγοι περισσεύουν. Μετά, φύγατε από εκεί τελικά. Δεν θυμάμαι. Μερικά πράγματα έλυσε και σβήστηκαν από το μυαλό μου. Μερικές φορές είναι καλύτερα να ξεχνάς. Άκου σου λέω. Για τη μάνα σου λες? Κάποτε τη βλέπω μπροστά μου. Τις ψηλές βόβες και το έτονο κραγιό. Έτοιμη να βγει στο δρόμο.
Πάω για δουλειά μου, Έλλη. Αλλά εγώ ήξερα. Για σένα το κάνω, γέ μου. Έτσι μου έλεγε. Μα εγώ δεν ζητούσα κάτι. Μόνο την έχω δίπλα μου. Μου ήταν ήδη δύσκολο μεγάλο χωρίς πατέρα. Τι σκέφτεσαι άλλο, Λευτέρη. Η μάνα σου τουλάχιστον σου αγαπούσε. Ξέρω. Αλλά δεν ήταν ποτέ εκεί. Ή τα βλέπει τα απασχολημένη να χαρίζει χάδια στον κάθε ματσωμένο κολόγερο. Μην είσαι τόσο άδικος μαζί της, ρε. Ήτανε δύσκολη καιρή. Όσο μια μέρα απλά έφυγε. Χωρίς να του που πάει, ούτε το γιατί. Συνεχίζει να σου στέλνει χρήματα. Ναι, αλλά αυτά τι να τα κάνω, Σταύρο, χωρίς... Δίκιο έχεις, Λευτέρη. Δίκιο έχεις. Δύσκολα παιδικά χρόνια. Αλλά πάντα είχαμε ο ένας τον άλλον, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Θυμάσαι, την πρώτη φορά που σε είδα. Θυμάσαι. Το κουλούρι. Θυμάμαι, φίλε. Θυμάμαι. Από την καντίνα του σχολείου. Για ποιο λόγο τα κάνεις αυτά, παιδί μου? Μα πεινούσα, κύριε. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Πόσα λεφτά έχει ο πατέρας σου και εσύ πρέπει να κλέψει για να φας? Δεν μια σώμα. Έχω ήδη τηλεφωνήσει στον πατέρα σου να έρθει να σε μαζέψει. Όχι τον πατέρα μου, σας παρακαλώ. Όχι, δεν θα το ξανακάνω, το υπόσχομαι. Αυτό να το σκεφτώσουν νωρίτερα. Είναι η τελευταία φορά που ανέχομαι τέτοια συμπεριφορά. Τ' άκουσε! Τελευταία! Ο μικρός Σταύρος γίνεται ο περίγελος του σχολείου. Τα άλλα παιδιά να τον αποκαλούν κλέφτη και αυτός κάθεται αμύλητο σε μια γωνιά. Εκεί δίπλα ο μικρός Λευτέρης κρατάει ένα κουλούρι και τον πλησιάζει. Τι έχεις? Τίποτα. Μια χαρά είναι. Με λένε Λευτέρη. Εσένα Σταύρο. Πώς άντεξα εκεί μέσα, ένας Θεός ξέρει, μόνο αυτός. Αυτός άκουγε τις προσευχές μου το βράδυ πριν πέσω για ύπνο. Αυτός μου δίνει δύναμη να αντέξω. Μόνο αυτός. Με τη Στέλλα τι έγινε? Είχες νέα? Τίποτα. Από τη μέρα που μπήκαμε εδώ μέσα δεν ξέρω πού είναι. Ποιος ξέρει, ίσως να βαρέθηκε. Μην τα βάζεις με τον εαυτό σου. Θα έρθει, θα δεις. Ίσως να χρειάζεται και λίγο χρόνο μέχρι να καταλάβει τι συμβαίνει. Μπορεί.
Τι έχεις? Περνάω χαρμά. Έχει μέρος να πάρω τη δόση μου και αρχίζω να νιώθω πως τρελαίνω. Έχουμε άκρη. Θα μιλήσω στο φύλακα. Είναι δικός μας. Μέχρι το βράδυ θα σου έχει φέρει κάτι. Ευχαριστώ. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που μου έχει απομείνει. Αν δεν είχα και σένα, δεν ξέρω τι θα έκανα, αλήθεια. Όλα χάθηκα σε μια νύχτα. Μια κακιά στιγμή χρειάζεται. Μια λάθος κίνηση και ο πύργος πέφτει. Όλοι έφυγαν. Η μάνα μου έφυγε, όσο για τον πατέρα μου δεν το γνώρισα ποτέ. Και εγώ που γνώρισα το δικό μου, τι κατάλαβα? Πήραμε αυτό που μας αξίζει. Ξέρεις, ίσως μας κάνει καλό όλο αυτό. Εδώ θα ηρεμήσουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Μας ξέχασα, Λευτέρη. Μας ξέχασα. Μόνο η μάνα μου ήρθε και αυτή για πολύ λίγο. Πόσο να αντέξει μια μάνα να βλέπει το γιο της μέσα στη φυλακή. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, σε εκείνο το τελευταίο βράδυ, όλα θα ήταν διαφορετικά. Δεν έπρεπε να σ' αφήσω να το κάνεις. Δεν έπρεπε. Καταραμένη εκείνη η νύχτα, τη θυμάμαι σαν χθες. Ένα βράδυ μύριζε θάνατο. Σταμάτα να μετράς τα λεφτά την ώρα του φαγητού, Θωμά. Είναι αμαρτία από το Θεό. Με πες το Θεό σου, συγγνώμη εκ μέρους μου τότε. Σταύρος που είμαι. Πάλι με αυτόν τον Λευτέρη τον Αλίτη γυρίζει. Σου έχω πει δεν θέλω να κάνει παρέα με αυτόν. Τι σου έχει κάνει? Είναι καλό παιδί, δεν σε καταλαβαίνω. Αυτός μπορεί να μην μου κάνει κάτι. Η μάνα του όμως, τι θα πει ο κόσμος? Ότι ο γιος μας γυρνάει με το γιο της πουτά. Σταμάτα! Το πώς αποφασίζει ο καθένας να μαζέψει λεφτά για να μεγαλώσει το παιδί του είναι δική του υπόθεση. Και το ποιος μπαίνει σπίτι μου είναι δική μου υπόθεση. Ό,τι πεις, Θωμά. Ό,τι πεις. Γεια σας, τι κάνετε? Ενοχλώ, ελπίζω να μην ενοχλώ. Ενοχλείς όμως. Πλάκα κάνει ο Θωμάς. Θωμά μου, τι σε φέρνει στο σπίτι μας? Να, έφτιαξα μαρμελάδα και είπα να φέρω λίγη και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Θωμά. Ναι, ναι. Συμβαίνει και κάτι άλλο? Ο γιος σας καλά είναι? Καλά. Δεν καταλαβαίνω το λόγο που ρωτάς. Έχει γίνει κάτι? Να, επειδή το χωριό μιλάει και εγώ από ενδιαφέρον ήρθα να ρωτήσω. Τους είδαμε χθες βράδυ στο ξοκλήσι του Αγίου Νικολάου να κουβαλάνε κάτι μεγάλες σκούτες μαζί με το γιο της Ιουλίας. Ανακαίνιση, από ό,τι ξέρω, δεν γίνεται. Και επειδή έγιναν και κάτι ληστείες τώρα τελευταία στο χωριό μας... Πέρασε έξω! Τώρα αμέσως! Δεν σου επιτρέπω! Μπαίνεις μέσα στο σπίτι μας να μας κατηγορείς κατάμουτρα! Μα εγώ από ενδιαφέρον ήρθα να ρωτήσω! Μας λείπει το ενδιαφέρον σου! Κοίτα το σπίτι σου και άστο δικό μας! Λόγια είναι, θωμά μου! Λόγια! Αν ξαναμπεί εδώ μέσα αυτή η κουτσομπόλα, θα της κόψω τα πόδια! Εντάξει! Εγώ φεύγω, πάω στο μαγαζί. Να με περιμένεις, θα αργήσω. Πού ήσουν εσύ? Να σε με ρε μάνα, πού πας? Πρέπει να μιλήσουμε. Ήρθα από εδώ η γειτόνισσα. Τι ήθελε πάλι αυτή η κουτσομπόλα? Σε είδανε, λέει, να κουβαλάς κάτι κούτες στο ξοπλήσι του Αγίου Νικολάου. Τι συμβαίνει, Σταύρο μου? Είναι κάτι που πρέπει να ξέρω. Ο πατέρας σου... Παράτα με! Δική μου ζωή είναι, μην ανακατεύεσαι. Βάλε μου να φάω τώρα, μου τα έχεις πήξει. Όσο για τον πατέρα μου, να του πεις να κοιτάει τη δουλειά του. Ο πατέρας σου από ενδιαφέρον ρωτάει. Νοιάζεται για σένα. Νοιάζεται. Νοιάζεται. Ο τσιγκούνης που αναγκαζόμουν να κλέβω στο σχολείο για ένα κομμάτι ψωμί. Δε λέω. Μπορεί να έχει πολλά ελαττώματα. Αλλά δεν πάβει να είναι ο πατέρας σου, Σταύρο μου. Τι θα κάναμε χωρίς αυτόν? Θα ζούσαμε, μάνα. Αυτό θα κάναμε. Θα ζούσαμε. Γεια σου, κυρία Μαρία. Εδώ είναι ο Σταύρος. Μισό είναι, κοριτσάκι μου. Έλα, πέρασε. Σε ευχαριστώ. Ήρθες. Περίμενα εδώ έξω να φύγει ο πατέρας σου. Από το πρωί σε ψάχνω. Πού ήσουνα? Ήμουνα με το Λευτέρη.
Ήρθε η δεύτερη παρτίδα. Σταύρο, φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Αυτή είναι η τελευταία φορά, σου το υπόσχομαι. Μόλις πάρουμε τα χρήματα, θα φύγουμε από εδώ. Στορκίζομαι. Τι να τα κάνω τα λεφτά, αν δεν έχω εσένα, αγάπη μου. Είναι ο μόνος τρόπος για να φύγουμε από εδώ, κατάλαβε με. Και αν σας τσακώσουν, τι θα γίνει. Δεν θα μας τσακώσουν. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Γιατί απλά δεν ζητάς χρήματα από τον πατέρα σου. Αυτός έχει αρκετά. Δεν πρόκειται να ζητήσω τίποτα από αυτόν. Ακούς, απορώ και που το σκέφτηκες. Σου υποσχέθηκα να ανοίξουμε το σπιτικό μας και θα το κάνω. Με όποιο κόστος. Και ο Λευτέρης. Είναι δικός μας. Θα μας βοηθήσει, τον ξέρω από μικρό παιδί. Είσαι σίγουρος για αυτό που πας να κάνεις. Ο μεγάλος είπε πως αν πάνε όλα καλά θα πάρουμε πολλά θέματα. Κι αν δεν πάνε, το ξέρεις ότι είμαι δίπλα σου. Σε στηρίζω με όποιο κόστος. Όσο κάνατε χρήση που και με τον Λευτέρη δεν έλεγα τίποτα, αλλά αυτό... Μίλα πιο σιγά. Το ξέρω. Αλλά πλέον δεν μπορώ να κάνω πίσω. Γιατί... Μπορείς, ρε Σταύρο. Πάρε και πες πως μετάνιωσες. Πως δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μου έχουν ήδη δώσει κι αυτό. Χριστέ μου, Σταύρο, σε παρακαλώ. Αν συμβεί κάτι, αν κάτι πάει στραβά... Άκουσε με, αγάπη μου. Πρέπει να το κάνω. Αυτό το σπίτι με σκοτώνει κάθε μέρα από μόνο του. Κάθε γωνιά του και μια κακή ανάμνηση. Είναι και κάτι άλλο που θέλω να σου πω, αλλά... Τι συμβαίνει, πες το. Ίσως τώρα να μην είναι η κατάλληλη στιγμή. Αφού δεν μπορώ να σταματήσω, λοιπόν... Τότε να πας... και να προσέχεις. Έλα, Λευτέρη. Έχουμε πρόβλημα. Μας είδανε. Η δουλειά πρέπει να γίνει απόψε. Εκείνο το βράδυ δεν ήταν σαν τ' άλλα. Ο Σταύρος ήθελε τόσο πολύ να φύγει από το σπίτι που δεν τον ένοιαζε το τίμημα. Η αγάπη είναι τυφλή και η ανάγκη του για ελευθερία πιο έντονη από ποτέ. Το σκοτάδι έπεσε για τα καλά και ο Σταύρος ήταν έτοιμος για το μεγάλο κόλπο. Ώρα. Δεν πρόκειται να σου δώσω λογαριασμό. Πάλι με αυτό θα βγεις. Μας κάνεις ρετζίλι, ρε, δεν το καταλαβαίνεις. Μόνο αυτό σε νοιάζει. Το τι θα πει ο κόσμος. Το αν εγώ περνάω καλά. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Τα συναρτησίες και μπούρδες ανάψας που ξεφουρνίζει η Λίδια η μάνα σου. Τη μάνα μου, να μην την πιάνεις στο στόμα σου. Ακούς. Γιατί, ρε, τι θα κάνεις. Δεν είμαι πλέον το μικρό παιδί που μαύριζες το ξύλο κάθε φορά που ήσουν απιωμένος. Ακούσες. Εσύ φταίς για όλα. Εσύ. Προτίμησες να τρως τα λεφτά σου στο ποτό και τα ξενύχτια, αντί να αγοράσεις ένα κομμάτι ψωμί για το παιδί σου. Μείνε εκεί λοιπόν, στη μιζέρια σου. Σκάσε, ρε! Γιατί, όπα, θα βγάλουμε τη ζώνη πάλι. Πολύ θέλω να το δω αυτό. Πολύ θέλω να σε δω να δοκιμάζεις. Σκάσε, ρε, μα! Έχριστε! Μπορεί να αντιστράφηκαν οι ρόλοι, πατέρα. Η ζωή επιστρέφει συμπεριφορές. Σταύρο, τι πας να κάνεις. Εσύ φταίς για όλα. Σκάσε. Εσύ που ανοίγεις τα μυαλά. Σκάσε. Σε ένα λάθος. Σκάσε, ρε. Δεν πρέπει καν να γεννηθείς. Μπάστα, ρε. Αλλά τι περιμένεις από κάποιον που η μάνα του είναι μια πόρνη. Θα σε σκοτώσω, ρε. Καλούτε. Το παιδί μου.
Δεν το ήθελα. Δεν ένιωθα. Όσο κι αν έκλαιγε η μάνα μου, τίποτα δεν άγγιζε τα αυτιά μου. Ένα κενό. Μια ηρεμία. Λύτρωση. Ήταν η κακιά η ώρα. Δεν άντεξες. Κι εγώ να προσπαθώ μέσα στη νύχτα να σώσω ό,τι σώζεται, αλλά ήταν αδύνατο. Ξύπνησα μέσα στο κελί και δεν τρόμαξα. Ένιωσα να ξαναγεννιέμαι μέσα από τις στάχτες μου. Μετά από αυτό, και ο θάνατος μπορεί να με τρομάξει. Η ίδρυνα θίζει χωρίς λίγη βροχή, ούτε η ψυχή χωρίς τα δάκρυα. Μάχη ανέδωσες, μάχη ανέλαβες, πατέρα. Μόνο την καημένη τη μάνα σου σκέφτω. Έκατε σιωπή τη ασπίδα για να ζήσει. Η μάνα μου ακόμα και τώρα που αυτός είναι νεκρός, σκιάζεται. Γυρνάει κεφάλι και περιμένει πότε θα επιστρέψει στο σπίτι πιο πάλι πιωμένος. Αρχίζει ξανά να τη χτυπάει. Ο πατέρας σου πλέον δεν είναι εδώ. Δεν μπορεί να κάνει τώρα κακό ούτε σε σένα, αλλά ούτε και στη μάνα σου. Μπορεί να έφυγε ο Θωμάς αυτή τη ζωή, αλλά το πνεύμα του δεν θα σταματήσει ποτέ να του στοιχιώνει. Αυτή η οικογένεια έχει απλώσει προπολού το μαύρο πέπλο και σκορπάει πόνο σ' όποιον περάσει από κάτω. Όση γαλήνη κι αν ένιωσε ο Σταύρος, δεν έβγαλε ποτέ από το μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Το σπίτι πλέον άδειασε. Η Μαρία είχε χάσει τα πάντα. Η Στέλλα, η κοπέλα του Σταύρου, όσο κι αν προσπαθούσε, δεν μπορούσε να εμπουλώσει τις πληγές. Μια πληγή που έμελε να μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε, Στέλλα. Κι εγώ. Όχι, πολύ λυπάμαι για τα δύο παιδιά. Έλα, κυρία Φρόσου, σταμάτα. Αφού εσύ τα είπες όλα στο Θωμά για την κομπίνα στον ξοκλήσι. Αλλιώς δεν θα ξυπνούσε εκείνο το βράδυ. Νομίζω θα ήταν για το καλό του, κόρη μου. Λέω το πως στον πατέρα του Σταύρου θα προλάβω το κακό. Πού να ξέρα. Τα καημένα τα παιδιά. Μια ζωή που τα θυμάμαι ταλαιπωρημένα ήταν. Κι εγώ είχα ζει. Τα έκανα χειρότερα. Ποτέ δεν ξέρουμε ποιο είναι το πραγματικό καλό για τον καθένα. Αυτό που για μας φαντάζει επιλογή, για κάποιους είναι μονόδρομος. Καταλαβαίνω, κόρη μου. Γεια σας. Γεια σας. Την κυρία Μαρία θέλετε. Πήγε πάνω να αλλάξει. Μπορείτε να την περιμένετε. Ιουλία! Τι γυρεύεις εσύ εδώ. Αρκετά κακά δεν έχει αυτό το σπίτι. Δεν έπρεπε να έχεις επιστρέψει. Σα δεν τρέπεσε λέγω τους. Καθίστε. Ευχαριστώ. Που θέλετε. Ελάτε. Συγγνώμη που θα ρωτήσω, αλλά δεν σας έχω ξαναδεί. Δεν είστε από το χωριό μας. Είμαι. Αλλά λείπα για χρόνια. Είμαι η Ιουλία, η μητέρα του Λευτέρη. Η μητέρα του... Πολύ λυπάμαι. Θα ξέρετε, φαντάζομαι. Πολύ καλό παιδί. Ευχαριστώ, κόρη μου. Μου έχει μιλήσει για σας. Αλήθεια. Ναι. Και να ξέρετε πως δεν σας κρίνω. Μόνο Θεός μπορεί. Θα μας κρίνει όλους, όταν έρθει η ώρα. Ιουλία. Εμένα με συγχωρείτε. Έχω μια δουλειά να κάνω. Θα επιστρέψω αργότερα. Εντάξει, κόρη μου. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Μαρία, συγγνώμη που μπήκα στο σπίτι σου έτσι, μετά από τόσο καιρό. Αλλά δεν ήξερα πάλι να πάω. Είσαι μάνα και θα με καταλάβεις, Μαρία. Όταν έστειλα λεφτά στο παιδί μου και δεν πήγε να τα πάρει, ανησύχησα. Τότε ρώτησα και έμαθα. Και από μένα τι ζητάς? Πήγες να δεις το παιδί μου πώς είναι, πες μου. Είναι μαζί με το γιο μου. Τους έχουν μαζί στο ίδιο κελί. Γιατί δεν πας να τους πεις? Δεν πρέπει. Πού ήσουν τόσο καιρό, Ιουλία? Έπρεπε να φύγω. Για το καλό του παιδιού μου.
Αρκετά κακά το είχα κάνει ήδη. Ναι, αλλά αυτό τον ρώτησες. Σε ήθελε εκεί, δίπλα. Καλύτερα έτσι. Δεν έπρεπε. Καλύτερα έτσι. Όσο και αν προσπάθησα να αλλάξω, για τον κόσμο θα ήμουν πάντα η πόρνη. Δεν πρέπει να μιλάς έτσι. Είναι η αλήθεια, Μαρία. Ήμουν 14 ετών όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι. Η μάνα μου με παίρνε κάθε βράδυ μαζί της. Να μάθω τη δουλειά. Έτσι μου έλεγε. Κάθε φορά ήταν σαν να μου βίαζαν την ψυχή. Κάθε κραυγή και μεροκάματο. Λίγα λεπτά μόνο και θα τελειώσει. Κάνε υπομονή. Έτσι μου έλεγε. Αλλά τα λεπτά μου φαινόταν αιώνας. Τα ρητιδιασμένα χέρια πάνω στο κορμί μου και η μυρωδιά της φτηνής άντρικης κολόνιας με ακολουθούσαν συνεχώς. Μέχρι τα 22 δεν ήξερα άλλη δουλειά. Μετά όμως άλλαξες. Ναι. Αλλά για τον κόσμο θα ήμουν πάντα η πόρνη. Μαρία, πρέπει να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει, σ' ακούω. Είναι ένα μυστικό. Κρατάω τόσα χρόνια. Ένα μυστικό που ίσως ήρθε η στιγμή να βγάλω από μέσα μου. Τι μυστικό, δεν σε καταλαβαίνω. Πρόκειται για τον Θωμά. Θωμάς. Ο Θωμάς πλέον είναι νεκρός. Ό,τι και να μου πεις, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι γι' αυτόν. Από τη μέρα που πέθανε, ακούω συνεχώς για τα κατορθώματά του. Την πρώτη μέρα θα με περνάει η μάνα μου μαζί της στη δουλειά. Με είπα για έναν πλούσιο πελάτη. Θα μας έδινε όλα όσα χρειαζόμαστε. Φτάνει να του κάναμε τα χατήρια. Τότε γνώρισα τον Θωμά. Σταμάτα. Το ότι ο Θωμάς πήγαινε με άλλες γυναίκες, το ήξερα από την πρώτη μέρα. Από τότε που γυρνάγε στο σπίτι πιωμένος και μύριζε γυναική αρώματα. Είναι και κάτι άλλο όμως που δεν ξέρεις. Τι άλλο. Εγώ τότε αρνήθηκα. Δεν ήθελα. Η ίδια μου η μάνα μου με κλείδωσε στο δωμάτιο μαζί του. Φώναζα. Αλλά δεν ήταν κανείς εκεί. Ο Θωμάς μου κρατούσε το στόμα κλειστό. Κι εγώ έκλαιγα και απλά περίμενα να τελειώσει. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Αλλά όχι η τελευταία. Ο Θωμάς συνέχιζε να έρχεται και η μάνα μου συνέχιζε να κλείνει τα μάτια. Ήμουν ένα παιδί, σαν όλα τα άλλα. Κι όμως, τόσο αλλιώτικο, κλειστήκα στον εαυτό μου. Δεν μιλούσα σε κανένα. Μετά άρχισα να κάνω εμετούς και μετά το σώμα μου να αλλάζει. Τι προσπαθείς να μου πεις. Ο Θωμάς. Όχι. Ο Θωμάς. Όχι. Είναι ο πατέρας του Λευτέρη, Μαριά. Όχι. 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 Μαριά, ο γιος σου και ο γιος μου είναι αδέρφια. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τι θυμώσεις μαζί μου, Μαρία. Δεν έφταιγα εγώ. Γιατί μετά από τόσα χρόνια, γιατί. Όταν κατάλαβα τι συμβαίνει, ήταν αργά για να κάνω κάτι. Δεν μπορούσα να σκοτώσω μια ψυχή. Κι έτσι γεννήθηκε ο Λευτέρης μου. Γιατί τώρα όμως. Γιατί. Φοβόμουν να έρθω πιο πριν. Ο Θωμάς με απειλούσε. Έλεγε πόρνη, έλεγε δεν ήταν δικό του το παιδί. Αλλά εγώ ήξερα. Όταν γέννησα, σταμάτησε να έρχεται ο Θωμάς. Τελείωσαν τα χρήματα. Και έτσι η μάνα μου ξεκίνησε να με κλειδώνει μάλλον κάθε φορά. Συγγνώμη, Μαριά. Συγγνώμη. Τελευταίο βράδυ, ο ένας να χτυπάει μανιασμένα το ξύλινο παράθυρο, σαν να προσπαθούσε κάτι να μου πει. Κι εγώ ιδρωμένος, λες και ήξερα. Πήρες τα ρούχα σου, τις κόκκινες βόβες μαζί και τα όνειρά μου. Κι έφυγες.
Να τρέχω σαστισμένος μέσα στο δρόμο. Να χτυπάω κάθε πόρτα που έβρισκα μπροστά μου. Πας και εσύ εδώ. Να σου πω. Έφυγες και δεν μπρώ. Στα είχα συγχωρέσει όλα μου. Ήσου κι εσύ απλά ένα παιδί. Πήρε λάθος δρόμο. Μα τίποτα. Είπε θα φέρει, κάνε λίγη υπομονή. Προσπαθώ, αλλά το κορμί μου δεν θέλει να ακούσει. Ευχαριστώ. Μην με ευχαριστείς. Έτσι κι αλλιώς για όλο αυτό εγώ φταίω. Δεν φταίσαι εσύ, και δυο φταίνε. Το κόμπι με το ξοκλήσει χάλασε. Κάποιος φαίνεται ως έχει ειδοποιήσει. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ό,τι έγινε, έγινε, Λευτέρη. Λυρώνουμε και δύο λάθη μας. Λάθη άλλο. Αμαρτίες γονέων. Σε παρακαλώ, μην κάνεις έτσι. Θα το περάσουμε κι αυτό μαζί. Θα δεις. Κι αν μου έχει μείνει στη ζωή μου μόνο η ψυχή ή ένα κουλούρι, θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σου. Μέχρι το τέλος. Φοβάμαι, αδερφέ. Φοβάμαι. Εισιτήριο! Ήρθες, επιτέλους. Συγγνώμη, τα έκανα θάλασσα, το ξέρω, αλλά... Περίμενε. Άσε με να μιλήσω. Ήρθα γιατί πρέπει να ξέρεις. Να ξέρω τι, αγάπη μου. Σήμερα κιόλας. Θα φύγω. Γιατί! Περίμενε μέχρι τη δίκη και θα... Δεν γίνεται, Σταύρο! Δεν μπορώ να κουβαλάω μόνη μου όλο αυτό το βάρος! Και όλα τα όνειρα που κάναμε, το σπίτι μας, εμείς, θα βγω. Θα βγω και θα είναι όλα πώς τα ονειρευτήκαμε, αγάπη μου, θα δεις. Η δικηγόρος είπε ότι... Για μένα δεν με νοιάζει. Να περιμένω όσο θες. Κι ας είμαι γυναίκα του φωνιά, θα τα αντέξω. Δεν μπορώ να το κάνω όμως αυτό. Στο παιδί μας. Και στο παιδί μας. Τι εννοείς. Είσαι αγιός. Αυτό είναι υπέροχο. Δεν μπορώ να το κάνω, Σταύρο. Σε παρακαλώ, κατάλαβε με. Δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί με τη σκιά να σπούνε πατέρα από πάνω του. Δεν γίνεται. Πρέπει να φύγω. Για το καλό του παιδιού μου. Για το καλό του. Συγχωρέσαι, αγάπη μου. Περίμενε! Περίμενε! Βοήθεια! Ένα γιατρό! Βοήθεια! Φύλακα! Βοήθεια! Κάποιος! Το παιδί μου! Και το κακό δεν έχει τελειωμό. Ο Λευτέρης, που ήταν πάντα εκεί, δίπλα στο Σταύρο, από την πρώτη στιγμή, αυτή τη φορά δεν άντεξε. Η Λευκή Σκόνη είχε άλλα σχέδια γι' αυτό. Κάθε μέρα που περνάει, 22 άνθρωποι στον κόσμο χάνουν τη ζωή τους από υπερβολική δόση. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Λευτέρη. Παιδί σου, Ιουλία. Πώς... Σταμάτα. Έκανα λάθη. Και τα πληρώνω. Μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο.
μακριά από το παιδί μου. Μια ζωή που δεν τη διάλεξα. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Έκανες αυτό που εσύ θεωρούσες σωστό. Σωστό για ποιον? Αυτό είναι το θέμα. Ο Λευτέρης μπορεί να μην μεγάλωσε με τη μάνα του, αλλά μεγάλωσε με τον αδερφό του. Αυτοί οι δυο ήταν πάντα χώριστοι. Λες και το ξέραν. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Θυμάμαι πριν φύγω, τον φιλούσα παλά στο μέτωπο. Με ένα χαμόγελο του έρνεφα, όλα θα πάνε καλά. Και πήγα. Πάντοτε ήμουν γροθιά στα δύσκολα και ασοβόμουν περισσότερο κι από εκείνο. Έκανα τα πάντα για το παιδί μου. Ως που μια μέρα δεν άντεξα. Γύρισα την πλάτη έτσι απλά και έφυγα. Η ζωή, βλέπεις, είναι απρόβλεπτη. Παίζει περίεργα παιχνίδια. Τη μια μέρα έχεις οικογένεια. Και το επόμενο πρωί δεν έχεις τίποτα. Θεωρούμε τα πάντα δεδομένα. Δεν λέμε σ' αγαπώ σήμερα, γιατί υπάρχει το αύριο. Και στο τέλος, μένουμε απλά με μια φωτογραφία στο χέρι. Δεν έπρεπε να έρθω. Όχι, ήταν λάθος. Δεν έπρεπε. Γύρισες, κοριτσάκι μου, να σου βάλω κάτι να φας. Τι έχεις? Πού πας με την παλίτσα? Δεν έχω χρόνο. Πρέπει να σας μιλήσω γρήγορα. Γιατί είσαι τόσο πιαστική? Τι συμβαίνει? Ξέρω ότι μου σταθήκατε σαν μάνα. Και αλήθεια, δεν έχω κανένα παράπονο από εσάς. Αλλά πρέπει να φύγω. Γιατί, κόρη μου, αν είναι τα χρήματα το πρόβλημα, μπορώ να βοηθήσω. Μπορείς να μείνεις και εδώ όσο θες. Το σπίτι είναι άδειο. Χωρίς το Θωμά, χωρίς το Σταύρο μου. Πού θα τρέχεις τώρα ένα κορίτσι μόνο? Δεν θα είμαι μόνη για πολύ ακόμα. Τι εννοείς, παιδί μου? Η καρδιά και η λογική δεν συμφωνούν πάντα. Δεν μπορώ να χτίζω όνειρα στην άμμο. Πρέπει να φύγουμε. Για ποιους μιλάς, κόρη μου? Σως εκείνα είναι το γραφτό μας. Για μένα. Για μένα και το παιδί που κουβαλάω μέσα μου. Κόρη μου! Κόρη μου, δεν ξέρεις τη χαρά που μου δίνεις. Μέσα στα τόσα κακά, να που υπάρχει ελπίδα. Να που υπάρχει ελπίδα. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι χρειαστείς και εσύ και το μωρό, εγώ είμαι εδώ. Τα πάντα. Τα πάντα, κόρη μου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό στο παιδί. Υπομονή. Μέχρι να ξεχαστεί όλο αυτό. Και ποιος ξέρει. Ίσως επιστρέψουμε πάλι. Μαζί. Όμως πρέπει να φύγω. Για το καλό του παιδιού μου. Καταλαβαίνω. Ίσως κι εγώ αυτό να έπρεπε να είχα κάνει. Πρέπει να πηγαίνω. Θα σου γράφω κάθε μέρα. Για ό,τι αφορά το παιδί. Δεν θέλω να χάσω το λεωφορείο όμως. Το λεωφορείο. Αντίο, κόρη μου. Η ζωή μια φορά χαρίζεται. Παίρνεις ρίσκα, αγαπάς, μισείς, κλαις, πονάς, σκοτώνεις. Μα στο τέλος εσύ σκοτώνεις. Δεν ζήτησα πολλά. Ένα σπίτι. Μια οικογένεια, τους φίλους μου. Κολλητό μου. Δειλή γυναίκα! Δεν άνοιξες ούτε μία φορά το στόμα σου. Ούτε μία φορά. Όσο η πίκρα μου έσχιζε την καρδιά, άρα τόσο κρεμιζότανε το σπιτικό μου. Φοβισμένη, δεν μιλούσα. Να αντέξω, για το καλό μας. Δεν είχα τη δύναμη. Δεν είχα το κουράγιο να το κάνω. Μα έπρεπε. Πήρα έναν αθώο άνθρωπο στο λαιμό μου. Περισσότερο κι από αδερφός. Αυτό που να είναι πιο πολύ. Όσα χάπια και να μου δώσουν, η πληγή δεν κλείνει. Όσες ενέσεις και να μου κάνουν, δεν φεύγουν οι φωνές. Χείρα. Μόνη. Σε
σε ένα άδειο σπίτι να μετράει στιγμές χωρίς τον άντρα. Μα ούτε το παιδί μου. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν έφυγα. Δεν έφυγα όταν έπρεπε. Και τώρα. Τώρα ένα παιδί θα γεννηθεί. Που πριν καν ακόμα μάθει να περπατάει. Θα πρέπει να ανέβει το δικό του Γολγοθά. Έβαψα τα χέρια μου με δικό μου αίμα. Όσα κι αν έκανες, πατέρα, δεν σου άξιζε τέτοιο τέλος. Έπαιξα και χάσα. Δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε. Με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό. Για το καλό. Είδα τη μάνα μου να κλαίει απελπισμένα. Είδα τους φίλους μου να σκίζονται για μένα. Είδα να θέλουν να ξεκόψω από σένα. Είδα χαράματα να με τραβάνε στο τμήμα για να γλιτώσω το κελί από το πείμα. Για το καλό μου, για το καλό μου, ώσπου δεν άντεξε στο τέλος το μυαλό μου, πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου και είμαι στο θάλαμο 9. Για το καλό μου, στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου. Για το καλό μου. Για το καλό μου, έχει μου διάσει το κορμί και το μυαλό μου. Ενέσεις, χάπια, ηλεκτροσόκ. Για το καλό μου, για το καλό μου. Για το καλό μου. Σήμερα πήρα ένα νεκρό το διπλανό μου. Τον κολλητό μου. Να παλεύω για να βρω τον εαυτό μου. Και έχω κρυμμένο το σουγιά. Για το καλό μου. Συγχώρεσέ με, παιδί μου. Συγγνώμη, μάνα. Όμως, δεν έχει πάντα ωραίο τέλος. Η ζωή είναι αγώνας επιβίωσης. Ένα παιχνίδι που άλλος χάνει και άλλος κερδίζει. Και όταν αποφασίσεις να ρισκάρεις τα πάντα στη ρουλέτα της ελπίδας, δεν είσαι ποτέ σίγουρος αν η μπήλια θα κάτσει στο χρώμα που εσύ θέλεις. Ο Σταύρος πήγε το ίδιο κιόλας βράδυ να συναντήσει εκεί ψηλά τον αδελφό του. Δεν άντεξε. Μετά από λίγο καιρό γεννήθηκε η κόρη του. Μια κόρη που δεν πρόλαβε να το γνωρίσει ποτέ. Να σε ρωτήσω κάτι, μαμά! Γιατί
τόσα πολλά για αυτή την ιστορία. Ας πούμε ότι ήμουνα κι εγώ ένα παιδί που έφυγε τότε από εκείνο το χωριό. Για το καλό του. Για το καλό μου.